Πάμε. Λοιπόν, κύριε Πάκο, θερμά συγχαρητήρια. Η ομάδα της Ζωοδόχου είναι στην πρώτη εραστική κατηγορία. Θα πω εγώ όχι μια προσπάθεια φετινή επιβραβεύεται για την ομάδα σας, αλλά μια προσπάθεια χρόνων. Τα πρώτα συναισθήματα. Τι να σας πω, δηλαδή μέσα μικρά παιδιά έχουμε γίνει. Ανταμυφθήκαμε από το σκόπο μας, έχουμε προσέξει τώρα 3-4 χρόνια. Πάντα χάναμε στην τελευταία αγωνιστική ή την απευθείας άνοδος στην είσοδο στα μπαράζ. Φέτος αποδείξαμε ότι 30 αγωνιστικές είμαστε καλύτεροι. Το αποδείξαμε και σήμερα σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Πήραμε την νίκη, πήραμε την άνοδο και τώρα θα κάνουμε προσπάθεια για τη νέα χρονιά της κατάλληλης. Αγχωθήκατε εκεί μετά την ήττα στην Κόνιτσα και την κοιλιά εκείνη τη μικρή της ομάδας ότι μπορεί να χαθεί άνοδος? Όχι, ποτέ. Εκεί δεν αγχωθήκαμε. Εκεί μας πείσμωσε. Είναι αυτό που έχω πει. Δεν γίνεται να είσαι όλοι σε 27-28 αγωνιστικές πρώτος και από μία ήττα, γιατί μόνο μία ήττα κάναμε πάνω με την Κόνιτσα, να χάσουμε την κατηγορία. Τα παιδιά δείξανε χαρακτήρα, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτοί μας κάναν μάγκες, σε αυτούς αξίζουν τα συγχαρητήρια και χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα. Τώρα ο σχεδιασμός για τον χρόνο τι λέει, παραμονή λόγια? Τίποτα, τώρα έχουμε μια εβδομάδα να τα κάνουμε λίγο όλα κακό χαμό, να πανηγυρίσουμε, μας βγει όλη η πίεση, όλο το άγχος και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ και καλό καλοκαίρι. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά.